9, αν χρησιμοποιούμε και το extension, τότε το GG κλείνει τελείως και δεν φαίνεται το τηλεσκόπιο. Έτσι, αυτό για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το τηλεσκόπιο να μην φαίνεται για κάποιο λόγο. Και εν πάση περιπτώσει μπορούν να μπουν όλες οι μπαταρίες από μία CR2 μέσα. Θα τις ξαναβγάλουμε πάλι. Από μία CR2, μετά CR123, μετά η 14500, 14650, 18500, 18650 και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν δεν έχουμε πρόβλημα με τις μπαταρίες. Τώρα, για να δούμε και το EFS και να το δούμε, να δούμε το G να καπνίζει. Ας του βάλουμε μία μπαταριούλα μέσα. Θα το δούμε στη μικρή έκδοση και μετά το βλέπουμε και στα 7,4 V. Για να βάλουμε το EFS, βγάζουμε το καπάκι, εννοείται το βγάζουμε το αποδοτητή, βγάζουμε το lead, αυτό που ονομάζουμε lead τέλος πάντων, το καπάκι, και εδώ πέρα βιδώνουμε τη δεξαμενή του EFS. Α, όχι, την έχω συνδέσει για να σας δείξω τι γίνεται με τη δεξαμενή και πώς συνδέουμε το atomizer. Βγάζουμε το rethreader και τον 901. Λοιπόν, αυτός ο 901 βιδώνει πάνω στον connector του EFS. Δηλαδή η διαδικασία είναι, βιδώνουμε το atomizer. Αν και το O-ring δεν είναι απαραίτητο, έρχεται με ένα O-ring, εν πάση περιπτώσει, το GG, και ο λόγος είναι για να μην υπάρχουν διαρροές, αν και δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό το O-ringάκι λοιπόν, το οποίο το περνάτε εδώ, από πάνω, κατεβαίνει και στεγανοποιεί. Εγώ δεν το βάζω το O-ring, δεν το χρειάζομαι. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε να το βγάλετε κι εσείς. Αυτό λοιπόν το συστηματάκι με τον ατομοποιητή και τον κονέκτορα, βλέπετε πως είναι, το βιδώνουμε στο κάτω μέρος του EFS. Και το EFS όπως είναι, το βιδώνουμε πάνω στο GG. Αν δείτε ότι δεν μπορεί να βιδώσει, σημαίνει ότι πρέπει να ξεβιδώσετε λιγάκι το τηλεσκόπιο, να μεγαλώσει για να απομακρυνθεί η μπαταρία η οποία εμποδίζει να βιδώσει το EFS πιέζοντας το κεντρικό πόλο. Βιδώνουμε λοιπόν, κλείνουμε το control ring, το ρυθμιστή τζούρας, να το πούμε αλλιώς στα ελληνικά. Βιδώνουμε μέχρι να κάνει επαφή η μπαταρία ή οι μπαταρίες και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε το EFS. Με κλειστό πάντα το ρυθμιστή τζούρας, γεμίζουμε το EFS λίγο παραπάνω από τις σπήρες του. Λίγο παραπάνω από το κάτω μέρος των σπυρών, από εκεί που ξεκινάνε οι σπύρες. Δηλαδή το γεμίζουμε περίπου μέχρι εδώ. Εδώ περίπου ξεκινάνε οι σπύρες και φτάνουν μέχρι πάνω. Μισό λεπτάκι, να το αρχίσουμε τσάκα τσάκα, γιατί αν περιμένουμε σταγόνα σταγόνα, μπορούμε να ξημερώσουμε. Λοιπόν, γέννησε το EFS. Για να μην γεμίσει το collector tank με υγρό και για να μην πλημμυρίσει και ο ατμοποιητής, κάνουμε το εξής μικρό κολπάκι. Βιδώνουμε πρώτα το καπάκι χωρίς το O-ring. Μετά βάζουμε το O-ringάκι στον ατμοποιητή από πάνω, έτσι. Και μετά βιδώνουμε το mouthpiece, την, έχουμε σηκάσει και τα ελληνικά με αυτό το ECF. Βιδώνουμε το πιπάκι τέλος πάντων, το βιδώνουμε αρκετά σφιχτά στην αρχή ή μάλλον το βιδώνουμε αρκετά σφιχτά. Okay. Τώρα ανοίγουμε το control ring, ο ατμοποιητής έχει ήδη πάρει το υγρό που πρέπει από την πίεση μάλλον του καπακιού ή cooling μάλλον όταν πηγαίνει και στεγανοποιεί το όλο σύστημα. Έχει πάρει από τη μικρή τρυπίτσα την πλαϊνή υγρό, οπότε είναι έτοιμο να καπνίσει. Αν δείτε, δεν έχει πάρει το απαραίτητο υγρό που δεν νομίζω, ανοίγεται το πιπάκι μόνο το πιπάκι, όχι και αυτό το μικρό δαχτυλιδάκι, μόνο το πιπάκι, ρίχνετε μια σταγόνα στον ατμοποιητή ή δύο, έτσι για να ξεκινήσει η διαδικασία. Thank you.
αυτό λοιπόν είναι να κάψουμε στα 3,7 volt. Τώρα για να μην αλλάξω τον ποιητή και ξαναγίνουμε ψιλοχάλια με τα υγρά, θα βάλω τέλος πάντων τις μπαταρίες των 6 volt, θα το καπνίσω με τον Ελλάρα το Miser, επειδή όμως μέσα στο EFS το ατομάιζερ είναι πάντα πολύ υγρό, δεν καίγεται. Αυτόν τον Ελλάρα τον έχω τώρα και να δουλεύω επί 3 ή 4 μέρες και προς τον παρόν είναι μια χαρά. Τώρα κάπου βόσκουν αυτές οι μπαταρίες οι άλλες των 6 volt. Α, όχι, εδώ είναι. Βάζουμε το extension. Βλέπετε τις μπαταρίες έχουν έρθει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Ξεβιδώνουμε όμως κι άλλο λίγο. Χρειαζόμαστε τέλος πάντων κάποιο βάθος, κάποια απόσταση για να γίνει το connection με το κεντρικό καρφάκι. Βιδώνουμε και ξεκινάμε. Μισό λεπτάκι να τραβήξουμε. Πώς τώρα, αν δούμε καμένη γεύση στον ακουμπητή, μπορούμε να τραβήξουμε υγρό μέσα στο ατομάιζερ. Κλείνουμε το ρυθμιστή τζούρας, παίρνουμε 2-3 δυνατές και κοφτές τζούρες, ακούμε το υγρό να ανεβοκατεβαίνει μέσα στο ατομάιζερ, στην ουσία ανεβαίνει, εντάξει, ανεβαίνει και κατεβαίνει, αλλά το ατομάιζερ κρατάει το υγρό που θέλει και ξεκινάμε. Το χτύπημα τώρα με τον Ελλάρα ατομάιζερ και στα 6 volt είναι τρομερό. Έτσι είναι, υποθέτω σαν να καπνίζεις γκουλουάζ. Τι άλλο, όταν το βάζουμε στην τσέπη κλείνουμε το control ring για να μην έχουμε διαρροή υγρού, δεν μπορεί να στάξει πουθενά άλλο το GG. Κλειδώνουμε και το κουμπί, δεν το ξεχνάμε, για να μην πατηθεί κατά λάθος στην τσέπη και αρχίζει το ατομάιζερ και δουλεύει και μας κάψει και την τσέπη και τα πόδια και μας αφήσει και χωρίς τρίχες. Ναι. Vending holes, σε περίπτωση που η μπαταρία θέλει για κάποιο λόγο να ξεθυμάνει και να βγάλει αέρια ή τέλος πάντων σε περίπτωση έκρηξης να μην σκάσει η μπαταρία και σκάσει όλο αυτό το πράγμα στα μούτρα μας, να βγουν τα αέρια της έκρηξης από εδώ. Εντάξει, μεταλλικό επιστόμιο, το EFS έρχεται με πλαστικό επιστόμιο. Το μεταλλικό κοστίζει αρκετά παραπάνω, οπότε και δεν το έχω βάλει στην αρχική τιμή για να κρατήσω την τιμή όσο δυνατόν χαμηλότερη. Τι άλλο, νομίζω ότι αυτά, έτσι πάνω κάτω έχω καλύψει σχεδόν όλα τα θέματα που αφορούν το GG. Εννοείται ότι θα ανοίξω ένα καινούριο thread με αυτό το βίντεο, όλες οι ερωτήσεις, συγγνώμη, ξέχασα το καθάρισμα, όταν το GG λοιπόν δεν καπνίζει. Σας είπα στην αρχή ότι καθαρίζουμε ή με αληφή ή αν δούμε ότι η μαυρίλα επιμένει, χρησιμοποιούμε ένα πολύ ψηλό γυαλόχαρτο, τον ντουκόχαρτο. Έτσι, το οποίο να είναι, αν όχι ντουκόχαρτο, να είναι τουλάχιστον πάω από 1000-1200. Για να μην αγριεύσουμε την επιφάνεια. Καθαρίζουμε λοιπόν γύρω-γύρω εδώ, αυτό το αξονάκι, και καθαρίζουμε και την βάση του κουμπιού, όπως σας έδειξα πιο πριν. Έτσι, αυτό το πράγμα που κινείται τη βάση από κάτω. Επίσης, καθαρίζουμε και την άλλη την επαφή της μπαταρίας, η οποία είναι αυτή. Βλέπετε ότι εδώ έχει ψιλομαυρίσει. Έτσι μπορούμε με την αληφή πρώτα, σε πρώτη φάση, και αν δεν γυαλίσει, μετά γυαλόχαρτο. Η αληφή είναι καλύτερη γιατί δεν αγριεύει την επιφάνεια. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα προς τον παρόν. Μην φτιάξω μεγάλο βίντεο και δεν μπορεί να σηκωθεί και στο YouTube. Ό,τι θέλετε, τα συζητάμε μέσα από το φόρουμ. Ευχαριστώ και χαρά.